Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSAT.gr και καλώς ήρθατε σε μια special εορταστική θα πω εγώ εκπομπή μαζί με τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ζήση, γεια σας παιδιά. Ελπίζω να με γνωρίσατε χωρίς τα μουσια. Είσαι έτσι νεανικός, εορταστικός όπως πρέπει θα έλεγε κανείς για τα 3 χρόνια PlayStation 5. Ναι, ναι. Επανήλθα στην εποχή του PS1 σαν έφηβος. 3 χρόνια, πώς πέρασαν τόσο γρήγορα. Περάσανε πολύ γρήγορα, ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού και της καραντίνας, όπου, προφανώς μέσα στις δυσκολίες, το μόνο καλό ας πούμε, που κάποιοι μπορεί να είδαμε ήταν ότι περνούσαμε πολύ χρόνο στο σπίτι, πολύ χρόνο με τα video games, εκτοξεύτηκε η βιομηχανία, ο τζίρος, οι ώρες ενασχόλησης, λασαρίσματα νέων κονσολών και νέας γενιάς υπό δύσκολες συνθήκες. Ήτανε περίεργα τα καλά και τα κακά όλη αυτή η περίοδος, αλλά ναι, περάσαν γρήγορα 3 χρόνια και θα κάνουμε παιδιά έτσι ένα βιντεάκι κυρίως ανασκόπησης, ας το πούμε έτσι, των 3 χρόνων PlayStation 5, που βρίσκεται η κονσόλα, τι κάνει, πώς θα πάει μέλλον, τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Sony σε αυτή τη γενιά κτλ. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τα παιχνίδια, ξέρω εγώ το σημαντικότερο. Αγοράζουμε κονσόλες για να παίζουμε παιχνίδια. Προφανώς, σωστά. Να πούμε τα βασικά ότι 19 Νοεμβρίου 2020 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το PlayStation 5, λίγες μέρες, και στην Ευρώπη γενικότερα, νομίζω λίγες μέρες μετά το αμερικανικό λανσάρισμα. Και σαν πλασάρισμα θεωρείται και ένα από τα πιο επιτυχημένα, θα πω εγώ, της Sony, γιατί ήταν και οι αντίξωσες συνθήκες, δεν μπορούσαν να βρουν κονσόλες, δεν μπορούσε να βρει ο κόσμος να βγει κονσόλες, θυμάστε και στην αρχή ό,τι βρίσκαν ήταν μονάχα με bundles και τα λοιπά, είχαν ένα πολύ καλό δυνατό line-up από παιχνίδια όλων των κατηγοριών, Sackboy, Demon's Souls, το Miles Morales και άλλα, ας πούμε έτσι, που βγάλανε επιτυχημένα παιχνίδια και γνωστά. Αλλά πάμε έτσι να μιλήσουμε, να επικεντρωθούμε περισσότερο στα παιχνίδια και στα 3 χρόνια τι έχει κάνει σε αυτόν τον τομέα η κονσόλα μέχρι τώρα. Όπως είπα εγώ στην αρχή, ξεχώρισαν από το λανσάρισμα τα Demon's Souls, Miles Morales, Sackboy, Astro's Playroom, το οποίο είναι, πόσο, 46 εκατομμύρια πωλήσεις, Astro's Playroom. Το πιο επιτυχημένο. Πάμε για 100 στάρα, πάμε για 100 στάρα. Φεύγει για 100 στάρα μαζί με το Wii Sports και αυτό θα πάει. Τα οποία ήταν από τα επιτυχημένα παιχνίδια στο λανσάρισμα. Το 21 το φάγανε καθυστερήσεις πολλά παιχνίδια και γενικότερα τη βιομηχανία υπέφερε σε αυτό το τομέα με το κλείσιμο πολλών στούντιος, με το remote working κτλ. Εντάξει, δεν μπορούσε κανείς να περιμένει ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι. Ήταν λογικό. Πέσανε πολλά delays. Παρ' όλα αυτά είδαμε αποκλειστικά παιχνίδια το PS5 όπως το Returnal και Ratchet & Clank Rift Apart. Συν τα εμπλουτισμένα Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding Director's Cut, The Neo Collection και Final Fantasy VII Remake Integrate. Βλέπουμε δηλαδή ότι πέρα από τα first party, τα οποία και είχαν φάει αναβολές, αλλά είδαμε κάποιες αποκλειστικές κυκλοφορίες και πολύ καλές, όπως το Returnal. Και μόνο στο PS5 ήταν αυτές οι δύο, ρε παιδί. Ναι. Δεν ήταν cross-gen. Ξεκινάει και το συνήθιο, το οποίο και στις προηγούμενες γενιές το είδαμε και ειδικά και στη γενιά του PS5, όπου και εκεί τα πρώτα 2-2,5 χρόνια ήταν αρκετά πιο αραιά, να το πω, από first party κυκλοφορίες και γενικότερα αποκλειστικές, να υποστηρίζει το line-up της με third party αποκλειστικότητες στη Sony, όπως τα νέα collection, Final Fantasy VII Remake, το οποίο παραμένει ακόμα αποκλειστικό στις κονσόλες της Sony, δεν το είδαμε να βγαίνει, ενώ θεωρούταν time exclusive αρχικά για το PS5. Τι γίνεται με αυτό το Final Fantasy, όλο timed exclusive λένε και στο Xbox δεν το βλέπουν. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν θα τα συνεχίσει, εκτός, εντάξει, πλέον που έχει περάσει καιρός και θα βγει το 2 ενώ το Part 2 πολύ πιθανό το πρώτο, ας πούμε, κάνει το multiplatform. Το 2022, αν και cross-gen, κυκλοφόρησαν σπουδαίοι τίτλοι με την τριπλέτα Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 και God of War Ragnarok να ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα τα κλασικά παιχνίδια της Naughty Dog επανακυκλοφόρησαν και μιλάμε για τα Uncharted Legacy of Thieves Collection και The Last of Us Part 1, με το δεύτερο να προκαλεί αντιδράσεις για την κοστολόγησή του κυρίως. Εδώ είδαμε
και μία από τις πρώτες έτσι κολοτούμπες που είχε κάνει η Sony, θυμάσαι, γιατί... Ήταν αναμενόμενες, ναι. Αναμενόμενη κολοτούμπα βέβαια, γιατί ποτέ δεν αναφέρθηκε σαν cross-gen κυκλοφορίες στα Forbidden West, τα Gran Turismo 7, όλα ας πούμε, και τον God of War να πω, αλλά αυτό σε δεύτερο κύμα επειδή ήρθε. Θυμάμαι στην αρχή τα δύο αυτά, ότι με ανακοίνωση στο blog κάποια στιγμή βγήκανε και είπαν ότι θα κυκλοφορήσουν και στο PS4 και νομίζω είπανε ότι ήταν και κατόπιν, δηλαδή σε δεύτερη φάση το αποφάσισαν να τα βγάλουμε και σε PS4 εκδόσεις. Και έγινε και χαμός με το upgrade που ζητούσαν 10 ευρώ για να πας από το PS4 στο PS5, με το Horizon το πήρανε πίσω. Με το Horizon το πήρανε πίσω γιατί είχαν ανακοινώσει ήδη κάποια πράγματα. Και το κάνανε δωρεάν upgrade και είχαν πει ότι θα είναι το τελευταίο, ας πούμε, από τα cross-gen που θα έχει δωρεάν upgrade. Σωστά. Το θυμάμαι. Εντάξει, αυτά τα τρία ήταν, τώρα δεν νομίζω να υπάρξει άλλο πιστικό της Sony, ναι, που ναι, θα βγει και στο PS4. Και εγώ δεν νομίζω. Τα τελευταία ήταν ακριβώς πάνω οριακά, παιδιά, αν θυμάστε, με τη δυσκολία να διεισδύσει στην αγορά το PS5. Δεν υπήρχαν κονσόλες να αγοράσει ο κόσμος. Οπότε από μια μεριά, ναι, είπανε στην αρχή τέλος πάντων ή μας δώσανε να πιστεύουν ότι είναι μόνο για PS5. Μετά το κάνανε cross-gen, ok, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Απλά είχε ξεκινήσει και η Μύρλα με το ότι πρέπει να πληρώσει το upgrade, ας πούμε. Ενώ η Microsoft, κάποιες cross-gen κυκλοφορίες κτλ. Που είχε δωρεάν upgrade με το... πώς το λέγανε. Αυτή η κίνηση λίγο άστοχη ήταν. Ήτανε άστοχη. Τρία παιχνίδια, δύο παιχνίδια στην ουσία που το έκανες, τι κέρδισες? Μόνο την αρνητική, ναι, δημοσιότητα, ας πούμε. Προφανώς αυτοί πήρανε την απόψη το αφήσουν cross-gen, γιατί όπως είπαμε οι κονσόλες διάθεσης ήταν λίγες. Σου λέει θα εκμεταλλευτούμε και το PS4 είχε έξω 160 εκατομμύρια κονσόλες, αλλά ήταν έτσι από τα πρώτα δείγματα, συν φυσικά την απόφαση για κοστολόγηση στα 80 ευρώ που είχε πάρει Sony, από τους πρώτους ή ο πρώτος. Take-Two ήταν πρώτη. Σήμερα διάβαζα και όλες τις δηλώσεις. Θα τα πούμε παρακάτω για τις τιμές. Ναι, ναι, ναι. Είχε ξεκινήσει και γενικότερα και θυμάστε με πολύ θετικό κλίμα που είχε γίνει και η ανακοίνωση του καινούργιου Xbox και γενικότερα της Microsoft κτλ. Υπήρχε γενικότερα μια... δεν θα πω αρνητική στάση, αλλά μια γκρίνια για κάποιες άστοχες αποφάσεις που υπήρχαν από μεριά Sony, η οποία έδειχνε, ρε παιδί μου, να μπαίνει καβαλώντας το καλάμι, ας το πούμε έτσι, στη νέα γενιά, παρόλο που υπήρχαν όλες αυτές οι δυσκολίες, γιατί ξεπουλούσε το PS5 παντού, όπου και κυκλοφορούσε. Τι με bundles, τι με τα λοιπά, ο κόσμος έδινε 6, 7 και 8 κατοστάρικα. Εντάξει, οικονομικά, άμα το πάρεις, ρε παιδί μου, τώρα που πέρασε και ένας χρόνος και έχει καταλαγιάσει λίγο, δεν έβγαινε τώρα να βγάλεις 3 exclusives των εκατομμυρίων και να τα βγάλεις να απευθύνονται στα 20 και 30 εκατομμύρια χρηστών. Ναι. Δεν υπήρχε λογική σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή ή θα τα βγάζανε παρακάτω στον κύκλο ζωής ή θα τα βγάζανε και στο PS4. Ναι, εν τέλει, κρίνοντας από το αποτέλεσμα, δεν νομίζω ότι κάποιο χάλασε, ρε παιδί μου, η cross-gen κυκλοφορία. Δηλαδή είδαμε ένα Gran Turismo 7, είδαμε ένα Forbidden West, το οποίο και στο PS5 τρύπαμε τα μάτια μας. Ειδικά με το Forbidden West ακόμα παραμένει, ας πούμε, ξεπέρασε με τα γραφικά του. Αλλά και στο PS4, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο, τρέχανε αξιοπρεπέστατα. Μπορεί να τα 1080p 30fps, αλλά τα γραφικά που δείχνανε και η ποιότητα των παιχνιδιών ήταν αξιοπρεπέστατη και τρέχανε φοβερά. Δεν είναι ότι μας κορόιδεψε κάποιος για το PS4, δώσαν μια κουτσουρεμένη έκδοση ίσα-ίσα για να βγάλουν τα φράγκα. Υποθέτουμε ότι θα ήταν καλύτερο και θα εκμεταλλευόταν παραπάνω τις δυνατότητες του PS5, που έχει λογική βέβαια, αλλά δεν το ξέρουμε και όλος, ναι, δεν το είδαμε. Δεν το ξέρουμε, ναι. Η αλήθεια είναι στο Forbidden West εγώ δεν διέκρινα κάτι τέτοιο. Με το exclusive, με το αποκλειστικό μάλλον, το expansion που βγάλανε μετά, ναι, είδα κάποιες διαφορές στα boss fights κτλ. Ίσως εκεί είναι αυτό που λέω, ότι μπορεί κάποια στιγμή να κόστησε το cross-gen του στο God of War, στο Ragnarok. Ναι, σίγουρα κόστησε. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Για το 2023 τέλος, κυκλοφόρησε από τη Sony μόνο το Spider-Man 2. Μιλάμε για first party. Έτσι, είχαμε και το expansion, όπως είπα βέβαια, του Forbidden West, το Burning Shores, και πρόκειται φυσικά για τη χρονιά με το μικρότερο first party περιεχόμενο. Ever, ναι, το έψαξα αυτό. Και δεν βρήκα, έχουμε κάνει και εκπομπή με τα αποκλειστικά, δεν βρήκα κάποια χρονιά που να υπάρχει μικρότερο περιεχόμενο. Ένα expansion δηλαδή και ένα first party.
Μεγάλο και βέβαια. Συνεργασίες με τη Square Enix, εντάξει τώρα το Forspoken και το Final Fantasy. Ναι, το Forspoken δεν τα πήγε τόσο καλά. Το Final Fantasy 16 ήταν μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία, πολύ σημαντική third party αποκλειστικότητα. Συν κάποια άλλα παιχνιδάκια, ας πούμε, που είχε για να συμπληρώσει το line-up. Αλλά γενικότερα από άποψη first party, ήταν από τις η φτωχότερη χρονιά του PlayStation Ever, όπως λέει ο Γιώργος. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με την περσινή κακή χρονιά, first party κακή χρονιά του Xbox. Φέτος την είχε αυτή την κακή χρονιά το PlayStation. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν θα... Σίγουρα θα έχει παραπάνω υλικό του χρόνου, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια, ας πούμε, του PS4 που βγάζαν και μικρότερα παιχνίδια και indie πολλά αποκλειστικά. Πλέον το αποκλειστικό περιεχόμενο νομίζω θα περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου. Εγώ βέβαια είμαι υπέρ της ποιότητας παρά της ποσότητας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το Spider-Man 2 να βγαίνουν 2-3, 2 Spider-Man 2 τύπου αποκλειστικά, νομίζω είναι αρκετά για μια χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Συν καμιά μικρότερη κυκλοφορία στο ενδιάμεσο και τελείωσε. Τα third party παιχνίδια, από την άλλη, έχουν απεδείξουν πολύ μεγάλες κυκλοφορίες και πολλές εκατομμύρια. Μιλάμε για το 2023, παιδιά, έχουμε φτάσει, το οποίο είναι από τις πιο πετυχημένες χρονιές από άποψη κυκλοφοριών, σε ποιότητα, έτσι, και σε αριθμό βέβαια, αλλά και σε ποιότητα. Πολύ μεγάλες κυκλοφορίες. Οι ετήσιες κυκλοφορίες συνεχίζουν να πουλάνε κονσόλες και μιλάμε κυρίως για το EA Sports FC πλέον, το πρώην FIFA και το Call of Duty, όπου είδαμε bundles από την Sony με το PS5. Για το Call of Duty ίσως να είναι και η τελευταία φορά που βλέπουμε bundle. Το είπανε, μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα, ότι η επίδραση του bundle του EA Sports FC ήταν μεγάλη. Το είχαμε πει και εμείς ότι αυτό το bundle και σε μειωμένη τιμή το Σεπτέμβρη ήταν μεγάλο ατού για τη Sony, γιατί και η Microsoft είχε μεγάλες κυκλοφορίες τότε, το Starfield και το Forza. Ναι. Το Μπράβο. Οπότε είδες, το κάλυψε με αυτό, με... Και DualSense. Με τον καλύτερο τρόπο. Bundle με το FIFA, και μάλιστα τώρα είναι σε προσφορά. Αυτό υπάρχει και από πέρσι, ναι. Νομίζω 90 ευρώ έχει. Σαν να παίρνει 40 ευρώ το EA Sports FC. Εντάξει, τόσο θα έχει και στο Black Friday και στο Δεκέμβρη. Ναι. Για το Call of Duty και αυτό θα συνεχίσει να πουλάει πέρα από τις κριτικές του Modern Warfare 3. Πιστεύω θα ξεπουλήσει το bundle του. Θα ξεπουλήσει προφανώς. Θα δούμε και άλλα bundles και με το Call of Duty και με το Spider-Man με το νέο μοντέλο του PS5. Ναι, και το Spider-Man εννοείται και αυτό. Θα το πούμε. Δηλαδή έχει τρία πολύ δυνατά bundles στην αγορά αυτή τη στιγμή και στο Black Friday. Η Sports FC, Call of Duty και Spider-Man στα 500 ευρώ. Ναι. Λογικό είναι να ξεπουλήσει. Από εκεί και πέρα είδαμε την άνοδο των Souls-like παιχνιδιών με την τεράστια επιτυχία του Elden Ring που εκτόξευσε τη From Software σε πολύ ευρύτερο κοινό, να το πω εγώ, και φυσικά πολλές παρόμοιες κυκλοφορίες που είδαμε από μικρότερα και μεγαλύτερα studios που θέλουν έτσι να πάρουν και αυτό ένα κομμάτι της πίτας, με το 23 ας πούμε να έχει το Lords of the Fallen, το Lies of P και λοιπές κυκλοφορίες. Που σημειώνει και επιτυχία, εντάξει, ναι. Όχι τύπου From Software, αλλά βλέπεις ότι έρχονται στην επιφάνεια και αυτά τα παιχνίδια σιγά σιγά. Ναι, ναι, κάνουν. Κάποια εκατομμύρια πολλοί κάνανε. Ας πούμε, από ένα εκατομμύριο δύο κάνανε σίγουρα αυτά. Δεν περπατάνε εύκολα. Λοιπόν, ωστόσο λέει, το 2023 φαίνεται θα είναι η τελευταία χρονιά των cross-gen κυκλοφοριών. Ήδη Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1, το Phantom Liberty του Cyberpunk 2027 και πολλά ακόμα κυκλοφόρησαν μόνο στην τρέχουσα γενιά. Από third party και φυσικά τα first party που είπαμε προηγουμένως, όπως το Final Fantasy 16, το Burning Shores, το Spider-Man 2. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι όχι απλά ζορίζει όπως έλεγα πέρσι, ότι πλέον δεν νοείται αν κάποιος θέλει να μείνει στα δρόμενα και να παίζει τα καινούργια παιχνίδια να έχει παραμείνει στο PS4. Πλέον θεωρώ με το καινούργια, με το Slim ή με το πακέτο τώρα που βγαίνει το PS5, το OG στο Black Friday ας πούμε, είναι η νούμερο ένα ευκαιρία να πάρει κάποιος και να πάει στην επόμενη γενιά, γιατί πλέον μένει πίσω. Μένει πίσω. Δεν... Κοίτα, το 24, δηλαδή από το 24 και μετά, τι θα βγαίνει cross-gen, τα αθλητικά, μία έκδοση copy-paste, ξέρω εγώ, της προηγούμενης γενιάς, το Call of Duty να βγει κανένα χρόνο ακόμα. Ναι. Βαριά. Δηλαδή, είναι ο καιρός νομίζω για όλους. Όσοι θέλουν να ασχολούνται, εννοείται, να υποφεληθούν και να πάρουν το PS5 στο Black Friday.
Γενικότερα, πώς βλέπεις έτσι τα πρώτα 3 χρόνια της κονσόλας όσον αφορά τα παιχνίδια? Θα τα πιάσουμε, παιδιά, ανατμηματικά. Ναι. Κοίτα, δεν έχουμε δει το μεγάλο άλμα. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λίγο το cross-gen, λίγο το... Νομίζω και πλέον δεν θα βλέπουμε μεγάλα άλματα από γενιά σε γενιά, για να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό θα... δεν είναι γενιά PS1 σε PS2 ή PS2 σε PS3. Αυτό νομίζω που υπήρχε τεράστιες διαφορές. Ξεχάστε. Το ξεχνάμε. Ναι. Οπότε, εγώ είμαι ικανοποιημένος από την πορεία, δηλαδή σαν day one καταναλωτής, ας πούμε, του PS5. Πάμε πολλά παιχνίδια. Ανάλογα τι παίζει βέβαια ο καθένας και πόσες ώρες θέλει να ασχολείται, αλλά νομίζω ειδικά το 23 που ήταν full περιεχόμενο, νομίζω δεν πρέπει να έχει κανείς παράπονο από τις κυκλοφορίες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάπου εκεί κειμένομαι, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα 3 χρόνια όσον αφορά τα παιχνίδια που είδαμε. Ναι, δεν είδαμε το τεράστιο άλμα, δηλαδή σε πολύ λίγα παιχνίδια είδαμε κάποια καινούργια πράγματα, next gen, είτε στον τομέα το τεχνικό είτε κάπου αλλού. Κυρίως αυτή τη γενιά είδαμε quality of life improvements, δηλαδή βελτιώσεις στα loadings, όπως είπαμε, με τον SSD κτλ. Και κάνανε πολύ πιο εύκολη τη ζωή μας στο να παίζουμε τα παιχνίδια. Πλέον, στον τρίτο χρόνο που έχουμε φτάσει, βλέπουμε πλέον και τις νέες κυκλοφορίες που είναι πλέον αποκλειστικές στο PS5, οπότε λίγο και έχει εκλείψει και αυτή η γκρίνια που υπήρχε στα πρώτα 2 χρόνια. Ξέρεις που υπήρχε η γκρίνια με τη μεταφορά των saves, θυμάσαι? Ενώ το Xbox το έβρισκε αυτόματα, υπήρχε η γκρίνια με το δεκάρικο στα upgrades. Λίγο αυτά ο κόσμος τα έχει αφήσει πίσω, τα ξεχάσει λίγο τώρα. Παρόλο που τα στραβοπατήματα της Sony και το ξέρουμε όλοι, πλέον λίγο ξεχάστηκαν αυτά, ξέρεις, ευνοείται, κάνει άλλα βέβαια στραβοπατήματα, δεν θα τα πούμε. Αλλά από άποψη παιχνιδιών, συγκρίνοντας και με το PlayStation 4 που το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα πρώτα 2 του χρόνια ήταν πολύ ισχνά. Δηλαδή ένα Infamous, ένα Bloodborne θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε βγει μετά από κανένα 2 χρόνια, εκεί παίζανε τα μεγάλα. Drive Club, πετσοκομμένο, ήταν λίγο πολύ πιο ισχνά τα πράγματα. Πέρα παίξαμε πολύ μεγαλύτερα παιχνίδια. Πολύ πιο διάσημα, είδαμε God of War, είδαμε Horizon, είδαμε Grand Turismo, όλα αυτά κατευθείαν στο PS4 είχαμε ένα Sports, είχε βγει και εκείνο που ξερεμένο. Το 16 ας πούμε που το είδα, είχε βγει το Uncharted 4, ναι, δηλαδή okay, ναι, στον τρίτο χρόνο, που ήταν τεράστια κυκλοφορία εννοείται. Αυτή όμως ήταν έτσι η τεράστια κυκλοφορία και το Bloodborne, το οποίο και εκείνο ήταν... Το Bloodborne ήταν το 15, ναι. Το 15 που ήταν έτσι τα πρώτα 2 χρόνια. Αλλιώς ήταν πολύ πιο επιτυχημένοι οι αρχικές του χρονιές του PS5 και είμαι ευχαριστημένος και από αρκετές third party κυκλοφορίες που βγήκανε. Πήραν κάποιες αναβολές, αλλά δηλαδή και ειδικά πλέον το 23, όλα αυτά που παίξαμε και θα παίξουμε, πόσα έχω ακόμα, μιλάμε για πολύ μεγάλες κυκλοφορίες. Θα είναι, πιστεύω, ότι μερικά από τα παιχνίδια, τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς. Αυτά τώρα που βγήκανε φέτος και γενικότερα, ας πούμε, στα πρώτα 3 χρόνια, να το δούμε ευρύτερα. Σίγουρα και πιστεύουμε τώρα να απογειωθεί λίγο. Ναι, αυτό που... αφήνοντας πίσω το cross-gen. Μπράβο, ναι. Και αυτό που περιμένω εγώ είναι ότι ναι, θα ήθελα, ας πούμε, άλλο ένα μεγάλο AAA παιχνίδι από τη Sony φέτος να είχε βγει δικό της. Να έβγαζε δηλαδή τουλάχιστον 2, ας πούμε, από τα γνωστά. Θα το ήθελα και ελπίζω, τώρα αυτό βέβαια θα το πούμε και παρακάτω λίγο έτσι με τη στρατηγική και τα λοιπά, ελπίζω τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω πώς θα το πάει με τα live service και τα single player και τι mix θα κάνει και όλα αυτά, να μην το χάσει. Γιατί φέτος λίγο την είδαμε να κουτσένει. Δεν ξέρω, ίσως και κάποιες αναβολές ή κάτι άλλο από πίσω. Άλλες χρονιές παίζαμε 2 και 3 δικά της παιχνίδια μπαμ 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 μεγάλα και ενδιάμεσα πάλι είχαμε τίποτα third party, κάτι μικρότερο. Φέτος λίγο ζόρισε το πράγμα και δεν μου άρεσε. Ναι, παίξαμε ένα Spider-Man το οποίο το καταυχαριστήκα, ήταν φοβερό, αλλά θα ήθελα και κάτι ακόμα, μιλώντας για first party. Δεν έμεινε ώρες που δεν είχα κάτι να παίξω, προφανώς. Third party και όλη η γενιά βγάζει full παιχνίδια και δυνατά. Αλλά τη Sony, ας πούμε, θα ήθελα το κάτι παραπάνω. Θυμάσαι το Γενάρη που κάναμε την εκπομπή με τις προβλέψεις που λέγαμε τι θα γίνει με αυτό το The Last of Us, το multiplayer. Καλά, ποιος ναι. Ξέρει τι γίνεται με αυτό, το έχει φάει μαρμάγκα. Μάλλον το έχει φάει μαρμάγκα, προφανώς. Πάμε στο άλλο κομμάτι για τα 3 χρόνια του PS5, το οποίο έχει να κάνει τις τιμές κονσόλας και παιχνιδιών. Πάλι εδώ πέρα πρωτοστατήσει η Sony στην κρίνια. Εδώ είναι τα δυσάρεστα της εμπειρίας για εμάς καταναλωτές, για τις εταιρείες εννοείται ευχάριστα να ναι, ναι. Έχεις παραπάνω έσοδα και τζίρους.
Ναι, γιατί η Sony, αυτό είναι το θέμα, ότι όσο και αν ανέβησε τιμές, δεν έπεφτε σε πωλήσεις, οπότε ο τζίρος εκτοξευότανε και η μετοχή της Sony γενικότερα εκτοξευότανε. Πάλι πρωτοστάτησε η Sony σε αυτή τη γενιά στις αυξήσεις. Η Take-Two πρώτη, ακολούθησε η Sony και μετά σαν ντόμινο ακολούθησαν όλοι μέσα στα επόμενα χρόνια, που είχε να κάνει πρώτον με το στανταράκι 80 ευρώ πλέον στις premium κυκλοφορίες. Και φυσικά για πρώτη φορά στα ιστορικά των κονσολών είδαμε αύξηση τιμής στις κονσόλες αντί για πτώση με το πέρασμα των χρόνων. Συγκεκριμένα 50 ευρώ αυξήθηκε η τιμή του PS5 μετά από τον 1,5 χρόνο κυκλοφορίας, πρωτοφανές. Η δικαιολογία ήταν, βέβαια, αυξήθηκε να πούμε εκτός Αμερικής. Στην Αμερική το κρατήσανε γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στο Xbox. Μετά όταν και το όμως, λίγο αύξησε τη τιμή του, το ανεβάσανε τώρα και αυτοί. Στο δεύτερο κύμα ανατιμήσεων που θα κάνουν με το Slim, βρήκανε πάτημα, έμεινε σταθερή η τιμή στους υπόλοιπους και κακοφάνει τώρα στους Αμερικάνους γιατί το Slim βγαίνει πιο ακριβό. Αυξάνεται τη τιμή και γίνεται η ίδια. Από 5 κατοστάρικα το πήγανε 5,50 και ήταν κάτι πρωτοφανές. Βέβαια να πούμε αυτό, ότι παράλληλα φέτος είδαμε full bundles, full προσφορές, full εκτόσεις και full προθετικές ενέργειες να σπρώξουν όσα δηλαδή ήταν ξεκάθαρα, ξεκάρφωτα δηλαδή, ξεντιάντροπα να το πω, το πόσο πολύ έσπρωχνε η Sony το να μπει το PS5 στα σπίτια. Θέλει δηλαδή να αυξήσει, νομίζω είναι και ο στόχος του, πόσα, 25 εκατομμύρια κονσόλες, ναι, μέσα σε ένα κορμό. Γιατί το λέγαμε το Μάιο, πώς θα τα πουλήσετε, βρε 25 εκατομμύρια, και όμως βλέπεις ότι και με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα, ότι όχι μόνο τσουλάει, ξεπουλάει το μηχάνημα και μπορεί να τα πιάσουν. Τα 20 λογικά θα τα πιάσουν για φέτος. Να πω, εντάξει, εγώ έβαλα και επίτηδες προχθές ένα poll στο group μας, στο οποίο ρωτούσαμε πότε αγόρασαν τα μέλη το PS5 και κοντά στο 80%, 75 με 80% ήταν πριν την αύξηση της τιμής. Δηλαδή υπήρχε ο κόσμος, βέβαια, για να το ξεχωρίσουμε. Ναι, είμαστε αυτοί που ασχολούνται ενεργά στα group και τα λοιπά. Είναι αυτοί που λογικά θα πάνε κατευθείαν και θα αγοράσουν. Το πιο κόρκινο, ναι. Ναι. Ελάχιστη, υπήρχε γύρω στο 17-18% νομίζω που το πήρε στα 5,50 και βλέπω, δηλαδή η ερώτηση μου μετά ήταν άμα το αγοράσατε με τα bundles. Και υπήρχε λίγος κόσμος, δηλαδή ούτε 10% που περίμενε να πάρει την προσφορά και ακόμα λίγοι που περιμένουν, ας πούμε, τώρα να το πάρουν στο Black Friday. Ναι. Δηλαδή είδες ότι ο κόσμος, ο ενασχολούμενος, έδωσε τα λεφτά. Ναι, ήταν εκεί. Το στοίχημα, ναι, ήταν εκεί. Το στοίχημα για τη Sony βέβαια είναι πώς θα φέρει και τον υπόλοιπο κόσμο τώρα. Δηλαδή έφτασε στα 50 εκατομμύρια. Τώρα πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον για την Ελλάδα, εγώ θα πω, είναι δύσκολο να πουλήσεις πλέον στα 400, έστω στα 450. Ο άλλος που δεν ασχολείται πολύ, δύσκολα τα δίνει. Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό, το για μένα, ας πούμε. Αυτό παλεύουν από το καλοκαίρι και μετά με τα bundles. Γιατί το core κοινό ήταν εκεί. Τα αγόρασε την κονσόλα τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο την αγόρασε. Ναι, ναι. Προσπαθείς τώρα να πείσεις αυτόν που ασχολείται λιγότερο, τον πιο casual gamer, να μπεις αυτό, εκεί. Ναι, είναι μεγάλο στοίχημα. Εντάξει, τώρα εμείς ξέρουμε για τη δικιά μας την αγορά που η αγοραστική δύναμη του Έλληνα όσο πάει και. Ναι, ναι. Έχει γίνει, βέβαια. Αλλά επειδή είδα και τις τιμές για τις κονσόλες. Θα το αναφέρω λίγο ενδεικτικά. Ας πούμε για το PS3, θυμάσαι την εξωφρενική τιμή που είχε κυκλοφορήσει. 6,50, το Μάρτιο, 6. Ναι, το Μάρτιο του 7. Τον Αύγουστο του 9 και το Σεπτέμβριο, στον τρίτο χρόνο δηλαδή, λίγο πριν τον τρίτο χρόνο, κάνει το Slim στα 2,99. Ναι. Κατάλαβες. Και παρόμοια περίπτωση ήταν και το Σεπτέμβριο του 16 για το PS4, που και αυτό έκανε 300 ευρώ το καινούριο Slim μοντέλο τότε που είχε βγει. Δηλαδή βλέπεις παίζανε σε αρκετά χαμηλότερες τιμές και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή η Sony έφτασε, δηλαδή είναι στα ίσια σχεδόν στις πωλήσεις με το PS4, το PS5. Από εδώ και πέρα, αν μπορεί να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό,
Είμαι περίεργος να το δω, ρε παιδί μου, με τις υψηλότερες τιμές. Ναι, γιατί και αυξήθηκαν οι τιμές και όπως είπαμε πλέον από τη στιγμή που αυξάνονται οι τιμές και στο hardware και στα παιχνίδια, μεγαλώνει και το ταβάνι στο οποίο πέφτουν σε αντίστοιχες εκπτώσεις. Βέβαια, ναι. Γιατί τώρα και, αυτό... και κάποια μπάντες και τα λοιπά τα εκλείψουν οι προσφορές, πάλι μετά θα είναι 5,50 η κλασική τιμή. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια καλή μόνιμη μείωση της κονσόλας, η οποία θεωρώ ότι θα έρθει του χρόνου τέτοια εποχή. Δηλαδή άμα βγει ένα προ μοντέλο, θα πρέπει ας πούμε το PS4 να πάει στα 4 εκατοστάρικα. Για να πει ότι θα βγάλουν ένα προ μοντέλο. Για να πει το άλλο στα 6, πόσο, 5,5, 6 νομίζω. Δηλαδή ποιος θα αγοράσει μετά σε εξωφρενική τιμή, που δεν αγόρασε τώρα κονσόλα. Γιατί είδα μερικούς που λέγανε στο πόλο θα περιμένω να πέσει η τιμή γύρω στο 8%, να πέσει κι άλλο η τιμή που περιμένουν από το δικό μας group. Και είδα ένα σχόλιο ότι θα περιμένω να πάρω το PS Pro, το PS5 Pro. Δεν μου βγάλει μεγάλη λογική, γιατί δεν αγόρασες στα 400 ευρώ το... ναι, ναι. την κανονική έκδοση. Θα πας στο Pro που θα κάνει 600. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτά για παιχνίδια. Για τα παιχνίδια, να το ξαναπούμε λίγο, γιατί είναι και προσφορές τώρα του Black Friday. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος τα βλέπει ακριβά, θα μιλήσω για τα αποκλειστικά της Sony. Το έγραψα πέρσι το αφιέρωμα, δεν άλλαξε τίποτε σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή βγήκαν οι προσφορές πάλι φέτος και το Demon's Souls, τα πρώτα παιχνίδια του PS5, πάλι τα έχουν στα 40 ευρώ. Έχει παγιωθεί. Έχει παγιωθεί. Νομίζω είναι η χαμηλότερη τιμή που θα δούμε στα αποκλειστικά της Sony είναι τα 40 ευρώ. Nintendo. 33% έκπτωση. Είτε στον πρώτο χρόνο είτε στον 7ο. 33% έκπτωση. 50 θα σου πούνε. Εγώ στο δίνω με 50% έκπτωση. Από τα 80-40. Αλλά στα 3 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση παιχνίδι του PS4 αποκλειστικό να μην κάνει 10 ευρώ. Δεν υπήρχε. Όλα. Από το Uncharted 4, από το Last of Us 2 κτλ. Ναι, εντάξει. 10 ευρώ μπορεί να μην ήταν, αλλά θα ήταν 20, ξέρω εγώ. Okay. Ναι, τέλος πάντων, στα 3 χρόνια φάσεις. Οπότε, όποιος βλέπει και λέει ότι δεν θα πάρω τον Demon's Souls, ας πούμε, γιατί θα πέσει παρακάτω, δεν το βλέπω να γίνεται, να πω την αλήθεια. Ναι, νομίζω και εγώ ότι... Για να καθορίσουν τις αγορές τους τα παιδιά, αυτοί που δεν ασχολούνται και πολύ, γιατί... Ότι έχουν παγιώσει ένα ταβάνι εκεί στα 40-30 ευρώ, ξέρω εγώ, ίσως σε ελάχιστους τίτλους, αυτό. Ναι, στην περίοδο των εκτόσεων. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατρακυλήσουν κι άλλο τιμές ή θα περάσουν κι άλλα χρόνια για να κατρακυλήσουν κι άλλο. Ή εκτός αν ξεκινήσουν μετά τα hits να βγάζουν στο PS5, γιατί μέχρι τώρα hits PS5 δεν έχουν βγάλει, νομίζω. Έχουν τα κλασικά αυτά του PS4, ας πούμε, που τα βγάζουν και 10 και 20 ευρώ. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι θα κρατήσουν, εγώ πιστεύω, υψηλές τιμές για να δώσουν και αξία στην υπηρεσία. Δηλαδή να μπαίνουν τα αποκλειστικά μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, τον Demon's Souls. Να μην λες, μου βάλανε, παιχνίδι των 10 ευρώ, τώρα μου βάλανε σιγά και τι έγινε. Μπράβο, ναι, έξω το βρίσκομαι. Τα πενιγώ, ένα και καλό. Το θέμα είναι ότι... Λίγες από τις τιμές. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι καταλήγουμε ότι όλο αυτό το παραδοσιακό μοντέλο με το να αγοράσω παιχνίδια και να αγοράσω την κονσόλα μου κτλ. Έχει εκτοξευτεί για τον καταναλωτή κατά πολύ σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Τόσο τα παιχνίδια, τόσο οι μειωμένες εκτόσεις, τόσο το αυξημένο hardware κτλ. Έχει αυξηθεί κατά πολύ με τον αντίστοιχο μέσο gamer που θα ήταν στη γενιά του PS4 ή του PS3 μετά από 3 χρόνια. Που θα έβρισκε την κονσόλα 3 εκατοστάρικα, θα μπορούσε να βρει παιχνίδια 2 και 3 χρονών πολύ πιο χαμηλά έξω. Έχουν εκτοξευτεί. Παντού βέβαια αυτό ισχύει για όλους, παιδιά, όχι μόνο για τη Sony, και είναι και κάτι το οποίο είναι και... Πώς θα το πω... Και δίνει περισσότερη αξία στις συνδρομές, οι οποίες μπήκαν πλέον στη ζωή μας και σε αυτές τις υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα οι συνδρομές είναι, ρε παιδί μου, το να μην πέφτουν οι τιμές να είναι τόσο αυξημένες, είναι το παράγωγο των συνδρομών. Δηλαδή και τα δύο, το ένα φέρνει τα άλλο, θεωρώ. Ναι, ψάχνουν να βρουν μια ισορροπία. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα τα έχω γράψει σε ένα άρθρο, έτσι πως τα σκεφτόμουν χθες προχθές. Δηλαδή μου ήρθε κατευθείαν οι τιμές ότι αυξήθηκε. Δηλαδή θες να δώσεις 100 ευρώ για την κονσόλα παραπάνω, για τα παιχνίδια παραπάνω, για το...
τι άλλο, εκτόσεις παραπάνω. Το Plus πιο ακριβό. Το Plus πιο ακριβό. Άρα, εγώ ας πούμε, το είπα και πριν, είμαι υπέρ πλέον της ποιότητας παρά της ποσότητας. Γενικώς, σαν gamer, ας πούμε, που έχω περάσει τα 40, όπως και εσύ με την οικογένεια και τα λοιπά, που έχεις λιγότερο χρόνο για ενασχόληση, θέλεις να παίξεις κάτι που να το γουστάρεις, ρε παιδί. Robocop, πες. Γκωτή, να τελειώνει η υπόθεση. Ακριβώς, πάρτε το όλοι, διαβάστε το review, τα είπαμε. Ναι, νομίζω και οι εταιρείες πρέπει να το λάβουν κάποια στιγμή υπόψη αυτό, ότι θα υπάρχει ένα ταβάνι, ας πούμε. Και νομίζω ένα π.χ. αστερίσκο εδώ πέρα πριν πάμε στο PS Plus είναι ότι για μένα, μιας μιλάμε για τη Sony μόνο, ότι πρέπει να κάνει η Sony μια διορθωτική κίνηση στο store της, το οποίο μέσα μπαίνει πάρα πολύ σαβούρα, πάρα πολύ shovelware, το οποίο είναι π.χ. μόνο για τρόπαια, μόνο για πλατίνες, κάτι παιχνιδάκια που κάνουν 1 ευρώ, 2 ευρώ και το θεωρώ κοροϊδία, δηλαδή πέφτει πολύ το επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχει και μια χρησιμότητα αυτό το να βάζει τη διαδικασία στο σώμα. Υπάρχει κοινό που κυνηγάει αυτά τα πράγματα, τις πλατίνες που τα αγοράζει. Είναι σοριδών. Δεν είναι να πεις ότι είναι. Δηλαδή μπαίνεις και βλέπεις είναι 100-200 χιλιά παιχνίδια με τέτοιες βλακίες. Οτιδήποτε. Τα οποία. Εντάξει, ρε παιδί. Τι να πω. Και η Nintendo έχει το ίδιο πρόβλημα. Και εκεί μπαίνω μέσα και έχει ό,τι shovelware θες το store της. Όλοι. Όταν αναγκάζεσαι να ξοδεύεις παραπάνω, είναι δικιά μου η πρόταση, ας πούμε. Προτίμησε ένα premium προϊόν, προτίμησε παιχνίδια που ξέρεις ότι θα σ' αρέσουν, πέρα από τα reviews που θα έχουν, ας πούμε, στο Metacritic τα 90 και αυτά, αλλά να ξέρεις ότι θα βγάλει τα λεφτά του, ρε παιδί μου. Ναι. Νομίζω να είναι ξέρεις ότι... αυτό που λες το βλέπουμε μπροστά μας, γιατί βλέπουμε ολοκληρωμένες προτάσεις ποιοτικές που τα πάνε καλά σε βαθμολογίες. Γενικότερα, ας πούμε, και όχι μόνο, αλλά ας το πω ότι αρέσει τον κόσμο, για να μην μείνουμε σε βαθμολογίες και μέσα, ότι πουλάνε. Πουλάνε καλά. Δηλαδή και κοντά σε άλλα παιχνίδια να βγούνε, πουλάνε καλά. Είδαμε πάρα πολλά καλά παιχνίδια φέτος, το οποίο είχαν αρχή, μέση και τέλος. Μπορεί να έχουν και ένα expansion του χρόνου ή ένα season pass, αλλά είδαμε μια μεταστροφή, μια φούσκα να σκάει στα live services, στα microtransactions, στο χαμό κτλ. Να κλείνουν στούντιο, να ακυρώνονται παιχνίδια, να κόβονται σερβερ στα 6 και στις 7 και στις 8 μήνες. Παιχνίδια φετινά, παιδιά, πάρα πολλά παραδείγματα. Και αντίστοιχα, παλιά, premium κυκλοφορίες, παλιωμοδίτικες θα το πω έτσι. Με story μόνο, καλό, καλά γραφικά, αρχή, μέση και τέλος, να πουλάνε πάρα πολύ. Είπαμε, τα live series μπορεί να σου βγάλουν τρελά εκατομμύρια, αλλά θα είναι 1 στα 10. Μπορεί να είναι και 1 στα 100. Τα παραδοσιακά μοντέλα βλέπουμε ότι ακόμα ισχύει. Ότι το υπερασπίζεται ο κόσμος. Βλέπουμε πολλά από αυτά, ας πούμε, ότι θα πρωτοστατήσουν όλα βασικά. Αυτά θα πρωτοστατήσουν στα Game Awards, στις λίστες με τα καλύτερα παιχνίδια. Όλα και τα, δηλαδή, ακόμα στο παραδοσιακό μοντέλο το βλέπουμε ότι έχει πυγμή. Μπορεί οι εταιρείες κάνουν το σχεδιασμό τους, ρε παιδί μου, όπως έκανε η Sony με τα live services στο σχεδιασμό της. Ότι θα δουν από εκεί τα έσοδα, αλλά ο κόσμος, άμα δεν είναι εκεί, ο κόσμος θα κρίνει. Εσύ κάνεις την πρότασή σου, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάνει το πλάνο marketing, την έρευνα της αγοράς κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα πέσεις μέσα. Mm. Δηλαδή, βλέπαμε, το είπαμε νομίζω και το Μάιο, μόλις βγήκε το πλάνο της Sony, ότι αυτό με τα live service, είπαμε και στην πρόσφατη εκπομπή. Δηλαδή, θέλω να βγάλω 5 και 6 live service σε χρόνο DT. Ποιος θα τα παίξει όλα αυτά? Ναι. Πού να βρουν κοινό, δηλαδή, ήταν καταδικασμένα. Ναι. Και από τα λίγα που είδαμε δεν φαινόταν και κάτι ιδιαίτερο, για να πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ και ένα τελευταίο που πάνω στο PS Plus είναι ότι στα 3 χρόνια πλέον η κονσόλα, ήθελα να πω κυρίως για το software, βασικά για το UI της κονσόλας, ότι πλέον θεωρώ ότι βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, 2-3 παραπονάκι κάποιοι που έχουν, π.χ. τα themes, δεν νομίζω ποτέ να βάλουν themes. Εμένα μου αρέσει και αυτό που ένα παιχνίδι αλλάζει μουσική και από πίσω τον background. Και εμένα μου αρέσει. Folders, π.χ. θέλω να δω. Είδαμε την υποστήριξη σε SSD μεγαλύτερους. Είδαμε διάφορα πραγματάκια που βάλανε μέσα για να βελτιώσουν την λειτουργικότητα της κονσόλας. Θεωρώ ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα αρκετά ολοκληρωμένο επίπεδο και ως εμπειρία. Χρήσεις. Πέσανε και οι τιμές των SSD.
Μπράβο. Έχουν πέσει και οι τιμές είναι προσιτή. Οπότε και αυτό το στοίχημα τους βγήκε πάρα πολύ σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ειδικά ας πούμε με το Xbox. Πλέον, παιδιά, 150 ευρώ και κάτω παίρνεις 2 TB SSD και κάτω από 100 ευρώ παίρνεις 1 TB SSD και κάνεις τη δουλειά σου. Έχουν πέσει πολύ οι τιμές. Το πάθημα τους PSV με τις memory card τους έγινε μάθημα επιτέλους. Ήτανε καλό αυτό το στοίχημα που τους βγήκε και πάμε στο PS Plus, το οποίο πρωτοστάτησε σε αυτή τη γενιά, στο PS5, γιατί αναγκαστικά βασικά πρωτοστάτησε. Ήτανε και ως ένα παράγωγο και αυτό το ανταγωνισμού. Γι' αυτό ζητάμε τον ανταγωνισμό, το έχουμε πει πολλές φορές, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Microsoft, αυτό που θα πουλούσε το Game Pass, η Day One κυκλοφορίες και τα λοιπά. Θα πούμε παρακάτω βέβαια, θα το αναλύσουμε λίγο, ναι, γιατί δεν φαίνεται να κουβαλάει αυτό και πολύ. Αλλά έπρεπε η Sony να απαντήσει με κάποιο τρόπο. Νομίζω έξυπνα το έκανε, δηλαδή με το έξτρα και τις κυκλοφορίες των αποκλειστικών της μετά από 1-2 χρόνια. Και βέβαια έγινε μετά με την αύξηση της τιμής, θα τα πούμε παρακάτω. Ναι, σε αυτή την γενιά και στα πρώτα 3 χρόνια του PS5 είδαμε ένα PS Plus, το οποίο για αρχή ήταν το κλασικό μοντέλο που είχαμε συνηθίσει, το απλό, το Essential, το τωρινό δηλαδή μόνο. Βέβαια, sorry λίγο για το Essential που λες, γιατί ξέρεις κάθε μήνα γράφω την αξιολόγηση των Plus και αυτά έχουμε τέτοιο. Mm-hmm. Όταν άμα το συγκρίνεις με τα 2 πρώτα χρόνια του PS4, δίνανε πολύ καλύτερα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή τότε δίνανε ας πούμε και 2 PS3 και 2 PSV, δίνανε περισσότερα, mm-hmm, αλλά πάντα ήταν indie στο PS4, αν θυμάσαι, θυμόμαστε όλοι. Όλο indie, όλο παράπονα ήμασταν. Τώρα έχουμε φτάσει, δίνουνε μεν 3 παιχνίδια, αλλά πολύ συχνά σου βάζουν αλφα-αλφα τίτλους. Ναι, ανεβασμένο το επίπεδο δηλαδή. Ναι, εγώ νομίζω είναι ανεβασμένο δηλαδή το επίπεδο. Είχε πολλούς μήνες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Να πω ειδικά στα δεύτερα εξάμηνα συνήθως κάθε χρονιάς, για πολλούς μήνες ήταν πολύ δυνατές οι κυκλοφορίες που είχαν. Και κάποια στιγμή βέβαια ήρθε η ώρα να εξελίξουν αυτό το μοντέλο, γιατί βλέπανε ότι η Microsoft είχε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις υπηρεσίες με ένα εξαιρετικό Game Pass, Day One κυκλοφορίες, πάρα πολλές third party επίσης κυκλοφορίες και εκείνες Day One, και με ένα φοβερό value for money, το οποίο ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που κυλούσε τις πωλήσεις στις κονσόλες, στο PC και σε άλλες έτσι συσκευές μαζί με το xCloud, το οποίο και εκείνη βέβαια το εξέλιξε, έκανε διάφορες διορθωτικές κινήσεις με το Gold να το κάνει core και διάφορα επίπεδα στο Game Pass. Το εξέλιξε, αλλά πλέον βλέπεις, το είπαμε, ταβάνι. Υπάρχει δηλαδή, ένα ταβάνι, ναι. Και μια αύξηση 10% νομίζω έκανε κάποια στιγμή. Ναι, έκαναν και αυτή την αύξηση. Νομίζω γενικώς στις συνδρομητικές υπηρεσίες, σε όλη τον τομέα της ψυχαγωγίας, βλέπεις ότι όλοι αυξάνουν τις τιμές, γιατί δεν είναι και πολύ βιώσιμα τα μοντέλα τους. 2 και 3 φορές, μπορεί και μέσα σε ένα χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια, να έχουν αυξήσει όλες τις τιμές. Και Disney και Amazon και Netflix, άμα δούμε και τα λοιπά. Και εδώ πολύ μεγάλη αύξηση, θα την πούμε τώρα, και το PS Plus. Αυτό που ήταν το καλοκαίρι του 2022. Απάντησε, ας το πούμε, σε εισαγωγικά η Sony με ένα δικό της μοντέλο, παρόμοιο με το Game Pass, αλλά όχι και ταυτόχρονα ένα προς ένα ανταγωνιστικό ή αντιγραφή. Το εμπλουτισμένο PS Plus με 3 επίπεδα. Το Essential όπως το ξέραμε, το Extra το οποίο ήταν το Mini Game Pass, ας το πούμε εγώ, χωρίς φυσικά First Party Day One κυκλοφορίες, και το Premium το οποίο έχει κυρίως τα retro παιχνίδια του PlayStation 1, παιχνίδια του PlayStation 3 μέσω streaming, και γενικότερα μπορείς να κάνεις streaming και τα υπόλοιπο κατάλογο των PS4 και προσφάτως PS5 παιχνιδιών, το οποίο ήταν και το ακριβότερο tier. Προσθέθηκε μετά διάφορα perks στο premium κυρίως, όπως το streaming των PS5 τίτλων. Ακόμα στα μέρη μας δεν είδαμε την προσθήκη του Sony Pictures Core, το οποίο θα ενσωματωθεί στο premium tier και θα δίνει και κάποιες ταινίες και έναν κατάλογο από τον κινηματογραφικό κατάλογο της Sony. Γενικότερα προσπαθεί να εμπλουτίσει το premium μοντέλο της. Πώς το βλέπεις? Αύξηση, καλά, το είπαμε. Αύξηση τιμής,
30%, 30% και ας πούμε πόσο έκανε μεγάλη αύξηση τιμής για μένα. Να μου πεις μπορεί να έκανε μία τώρα και μία του χρόνου ξανά, ενώ τώρα μία να τα ξεμπερδεύει, δεν ξέρω. Και ταυτόχρονα είδαμε και ότι σταματάει για πρώτη φορά να λέει τα στοιχεία, τον αριθμό δηλαδή των συνδρομητών. Είπανε νομίζω, τώρα δεν τα θυμάμαι, 14 ήταν το premium και 8 το extra. Εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι. Σύνολο γύρω 40, λίγο πριν τα 50, 47 εκατομμύρια. Ναι, το σύνολο είναι αυτό. Άρα οι περισσότεροι. Κάτσε, θα το δω γιατί το είχα ανοιχτό. Οι περισσότεροι έχουν παραμείνει στο Essential. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει παραμείνει στο Essential. Αυτούς, τα έσοδα τους αυξήθηκαν βέβαια. Αυτοί το είπανε από το PS Plus. Ναι, γιατί μεγάλο ποσοστό πήγε στα μεγαλύτερα tiers. Οπότε. Ναι. 8 εκατομμύρια το premium και 6 το extra. Mm-hmm. Δηλαδή το μεγαλύτερο είναι πάνω από 30 εκατομμύρια είναι στο essential. Εσύ αυτοί πρέπει τώρα με κάποιο τρόπο να τους πας όσους περισσότερους γίνεται για αυτούς ιδανικά στο premium. Είπαμε το premium δεν είχε και μεγάλη αξία για να λέμε την αλήθεια τα πρώτα χρόνια. Τώρα δηλαδή με τις ταινίες για κάποιους σίγουρα θα έχουν αξία. Και το streaming, γιατί θυμάσαι μιλήσαμε πριν, εγώ το δοκίμασα το streaming με 200 γραμμή βέβαια και έβαλα το Ratchet και το Uncharted και ήταν σαν να δεν κατάλαβα ότι ήταν streamάρισμα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, επιτυχία ήταν πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό, αλλά δεν το επικοινώνησαν και σωστά, κάνανε την αύξηση και μπράβο. Δεν τα βάλανε ας πούμε ταυτόχρονα να γλυκάνουν λίγο τον κόσμο, να πάρει και αυτό. Να βάλουν μερικά καλά παιχνίδια ας πούμε στο έξτρα. Να το συνδυάσουν κάπως έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μπαμ, πάρε την αύξηση. Βέβαια, το κάνουν στα μπουλοχτά. Με ένα post στο blog εκεί μαζί με τα παιχνίδια του μήνα, πάρτε και μια αύξηση. Ναι. Αλλά πλέον δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, δηλαδή μια τόσο μεγάλη αύξηση, με τα social media και αυτά που έχουμε πει, δεν γίνεται να το κρύψεις. Γιατί όχι, τι να κρύψεις. Τι να κρύψεις. Όσο και να προσπαθείς εσύ. Τι να κρύψεις, όχι. Για μένα το έξτρα πρέπει να δώσουν αξία. Προσπαθούν με αυτές τις κινησούλες. Εμένα δεν με έχει ψήσει. Εγώ είμαι στο έξτρα. Το είναι για το premium, έλεγε εσύ. Στο έξτρα, το έξτρα νομίζω ότι είναι μια πολύ safe επιλογή για όλους. Θα ήθελα να το δω να ενισχύεται με περισσότερες day one third party κυκλοφορίες. Δηλαδή, βλέπουμε κατά καιρούς, αλλά μπορεί να είναι μια στο εξάμηνο. Ας πούμε. Θα ήθελα να δω περισσότερες third party κυκλοφορίες στο έξτρα. Να πω εγώ κάτι για τις day one κυκλοφορίες. Θυμάσαι που βγήκε από τα έγγραφα της Microsoft και τα λοιπά πόσο κοστίζει να βάλεις, γιατί θέλανε να με την καθυστέρηση του Starfield να βάλουν μεγάλο παιχνίδι. Κάτι 300 εκατομμύρια το Mortal Kombat. Όχι, εκείνα πού να τα βάλεις. Δεν τα βάλεις. Δηλαδή, πώς θα τα πάρεις πίσω δηλαδή, γιατί η εταιρεία σου λέει εγώ θέλω να βγάλω το κέρδος μου, υπολογίζω το Mortal Kombat θα μου φέρει 300 εκατομμύρια. Αν μου το δώσουν υπηρεσία, δώστα μου, δεν γίνεται να σου το δώσω έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο για day one κυκλοφορίες όσο ανεβαίνουν και τα κόστη να σου βάζει και η Microsoft. Και η Microsoft πέρα από τα δικά της, δηλαδή βάζει τα δικά της τα παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω δηλαδή όταν έχεις πιάσει αυτό το ταβάνι πόσο θα επενδύσεις σε αυτά τα first party παιχνίδια. Μπορείς να κάνεις την επένδυση στη Sony ας πούμε των 200 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι σε ένα σημείο αναγκαστικά την κάνει, γιατί και αυτή με τόσα στούντιο που έχει αλλά θα κάνει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες κυκλοφορίες που αναγκαστικά μετά δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, θα μπουν και στο Game Pass. Τώρα τι να κάνεις. Δεν μπορεί. Λέει, έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το πράγμα η Microsoft ότι το έταξε, το είπες. Ναι. Day one όλες οι κυκλοφορίες. Δεν ξέρουμε με το Call of Duty και αυτό πρέπει να το βάλουν λογικά. Ναι, και αυτό θα το βάλουν, βέβαια. Άμα είναι σαν το Modern Warfare 3, ας πούμε, τέτοιο. Είναι, δεν είναι πάλι εκατομμύρια κόσμο θα το παίξει. Δεν. Σίγουρα θα το παίξει εκατομμύρια γιατί περισσότεροι το αγοράζουν τυφλά. Ναι. Το ξέρεις αυτό ότι Call of Duty θα πουλήσει. Αλλά με τέτοια κόστη και τέτοια λεφτά που χρειάζονται για τις day one κυκλοφορίες, ειδικά μεγάλων τίτλων, δεν βλέπω πολύ εύκολα να βάζεις υπηρεσίες τέτοια παιχνίδια. Ναι. Τι να πω. Θα φανεί αν μπορέσει να το σπάσει έτσι πολύ. Η Microsoft επενδύει πολύ και στο PC βέβαια, στο PC Game Pass, ώστε από εκεί να πάρει μερίδιο. Αλλά η Sony βλέπουμε ότι παραμένει λίγο στο πιο κοντά στο παραδοσιακό μοντέλο, προσπαθώντας λίγο να προσεγγίσει τον ανταγωνισμό. Εντάξει, ήταν μια καλή είναι μια καλή πρόταση το PS Plus, δεν μπορώ να πω, που εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Μακάρι να το δούμε να εξελίσσεται και αυτό ακόμα περισσότερο.
Ναι, άμα το συγκρίνεις το PS Plus, ας πούμε, η Sony κυρίως θέλει τον παραδοσιακό μοντέλο, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, άσχετα που αναγκάζεται να προσαρμοστεί. Είσαι μια εταιρεία που θέλεις, ρε παιδί μου, στο marketing και τα λοιπά, θέλεις καταναλωτή που πληρώνει, paying customers, που πληρώνουν, να έχουν τη διάθεση να πληρώσουν. Όταν η Microsoft τα δίνει σχεδόν τζάμπα στην υπηρεσία, πού θα βρει ο καταναλωτή να την πληρώσει ύστερα? Είναι και το είδος του καταναλωτή που θα αγοράσει την κονσόλα σου. Το έχουμε πει και την άλλη φορά. Δεν αρκεί να αγοράσω το PS5 με το EA Sports FC. Πρέπει να αγοράσω και άλλα, και συνδρομή και παιχνίδια και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, λέμε νούμερα εμείς. Λέμε 50 εκατομμύρια PS5. Πόσους από αυτούς αγοράζουν? Πώς ξέρουν, ας πούμε, συνδρομή, premium, day one κυκλοφορίες? Αυτά είναι πιο σημαντικοί δείχτες. Από το ξέρω hardware, ναι, ναι. Που μπορεί ένας να έχει. Εννοείται και το engagement και η ενασχόληση. Mm-hmm. Ναι. Θα σε πάω στα περιφερειακά. Όπου η Sony έχει τη συνήθεια, βέβαια, σε κάθε γενιά, στις τελευταίες τουλάχιστον, να βγάζει πλήθος περιφερειακών. Έτσι και εδώ είδαμε, και μάλιστα ακόμα το βλέπουμε. Ας πούμε, στη χώρα μας δεν ήρθαν ακόμα κάποια περιφερειακά. Βλέπουμε μια σειρά. Βασικά, βλέπουμε τα DualSense, τα κλασικά, σε πολλά χρώματα, σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς, που βγάζει κάθε λίγο και λιγάκι 2 και 3. Είδαμε για πρώτη φορά Pro Controller από τη Sony, ενώ μέχρι τώρα και στην προηγούμενη γενιά στηριζόταν σε third party κυκλοφορίες από Pro Controllers, από την Acon, από τη Razer και άλλους. Τώρα για πρώτη φορά έβγαλε το δικό της, το DualSense Edge, το οποίο και αυτό υπήρχε μια γκρίνη, γιατί ήταν κοστολογημένο υψηλά, 250 ευρώ αν θυμάμαι, τώρα μπορείτε να το βρείτε γύρω στο 200. Ένα premium προϊόν, βέβαια, που απευθύνεται και αυτό σε ένα νης κοινό. Μετά βγάζει μια σειρά από headsets, το απλό, το 3D headset, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο και σίγουρα προτείνεται για τους περισσότερους ανάμεσά μας, και βλέπουμε ότι τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφόρησαν στις άλλες αγορές και θα έρθει σύντομα και στην Ελλάδα άλλα δύο προϊόντα, που είναι ένα premium headset και τα earbuds, τα οποία και αυτά είναι ακριβά, είναι γύρω στα 25 ευρώ, αλλά ακούω τα καλύτερα από... για τα earbuds, είναι η αλήθεια. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά, όπως είχαμε δει και στο PS4 με τα silver, τα gold και τα platinum headsets που είχε βγάλει και εκεί. Παράλληλα, κυκλοφορεί για πρώτη φορά, να μου πεις, στις προηγούμενες γενιές είχε το Β. Αυτό πάει να αντικαταστήσει τώρα, όχι 100%. Κυκλοφορεί στα 200 ευρώ το PS Portal, το οποίο και αυτό αναμένεται σύντομα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Έχει κυκλοφορήσει ήδη στο εξωτερικό, το οποίο είναι περιφερειακό αποκλειστικά για remote play με το PS5 μέσω Wi-Fi. Και αυτό είναι περιφερειακό, το οποίο απευθύνεται και αυτό σε ένα νης κοινό, σε μια μικρή μερίδα του κοινού του PlayStation, και είναι και περιφερειακό και αυτό ξεκάθαρα το PS5. Δηλαδή πρέπει να έχεις PS5 για να εκμεταλλευτείς και αυτό. Και φυσικά αξεσουάρ επίσης του PS5, το PlayStation VR 2, το οποίο βλέπουμε η Sony ότι συνέχισε να επενδύει προφανώς κάποια εκατομμύρια στο PlayStation VR 2. Δεν έχουμε νούμερα στους τόσους μήνες που βγήκε το PlayStation VR 2. Είχε κάποιες καλές κυκλοφορίες στην αρχή, κάποιες καλές κυκλοφορίες και το μήνα που μας πέρασε, αλλά γενικότερα και στα οικονομικά αποτελέσματα δεν είδαμε νούμερα. Υπάρχει μια αλφα προώθηση από τη Sony με κάποια trailers, με κάποιες κυκλοφορίες, ας πούμε, του VR, αλλά είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα, θα λέγαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι στη Sony, αν μετανιώσανε, αν πώς τα βλέπουν τα πράγματα, αλλά βλέπουμε ένα πλήθος από αξεσουάρ, κυρίως αξεσουάρ, μιας και όλα απαιτούν PS5 για να τα εκμεταλλευτείς, όπως και για πρώτη φορά βγάζει και, πώς το λέγανε εσύ, αυτό το controller. Α, το, ναι, κατάλαβα. Ναι, για άτομα με αναπηρία που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, για να έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια. Κοίτα. Επενδύει δηλαδή σε περιφερειακά. Κάποιες κινήσεις είναι έτσι λίγο αρκετά νης, αλλά γενικότερα επενδύει σε περιφερειακά. Εγώ το έχω πει, είμαι υπέρ να δίνεις επιλογές. Και τις επιλογές τις δίνει... Δηλαδή είπες για τα headset πριν, στην εποχή του PS4, silver, gold και platinum. Ποιο άλλο ήταν, και platinum. Τμηματοποιεί. Δηλαδή
ψάχνει όλο τον καταναλωτή. Εσύ που δεν θέλεις να επενδύσεις μεγάλο ποσό, πάρε τα απλά. Εσύ θέλεις καλύτερη ποιότητα, πάρε το premium προϊόν, με την κοστολόγηση βέβαια να ποικίλει. Οπότε καλά κάνει και τα βγάζει τα περιφερειακά. Βέβαια πέφτει πολύ κράξιμο, ξέρεις, στα social media τώρα και αυτά, από ανθρώπους που θέλουν με το φαμποϊσμό και αυτά, απανάκριβα περιφερειακά κτλ. Δεν σε περιορίζει κανείς. Δηλαδή το DualSense, το καλύτερο controller της αγοράς, θα το πάρεις ένα πεντάρικο τώρα. Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δώσεις 2,5 εκατοστάρικα εσύ για να πάρεις το premium, το Edge. Τώρα για το PS Portal, τι να σου πω. Δηλαδή, ξέρεις ότι όλοι όσοι μας βλέπουν ότι είμαστε φαν των φορητών, δεν βλέπω, εγώ δεν νομίζω να δώσω 2 εκατοστάρικα γι' αυτό. Τώρα βέβαια είπαν ότι θα μπορεί και να μπορούν να το προσαρμόσουν για να στριμάρει παιχνίδια που έλεγες μέσω cloud και αυτά, ότι μπορεί να δώσει αξία στο προϊόν, γιατί σαν remote play machines απευθύνεται σε πολύ μικρό κοινό. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι και εμένα το βασικό μου παράπονο, ότι για μένα θα έπρεπε να προωθηθεί και να είναι day one διαθέσιμο, κυρίως όχι μόνο σαν remote play περιφερειακό. Ναι. Ότι κυρίως μέσω cloud θα μπορείς να παίξεις τα PS Plus παιχνίδια ή τα παιχνίδια του PS5, να τα στριμάρεις, ας πούμε, άμα έχεις premium συνδρομή. Νομίζω ότι εκείνο θα έπρεπε να ήταν το selling point του και όχι απλά είναι remote play. Ότι το έχω εγώ και όπου έχω Wi-Fi θα μπορώ να παίζω ό,τι παιχνίδι θέλω, ή τέλος πάντων ό,τι παιχνίδι έχω στο PS5 αφού έχω PS Plus premium συνδρομή, είτε με στο σπίτι είτε όχι. Αρκεί φυσικά να έχεις πρόσβαση σε Wi-Fi. Είναι, δηλαδή, όταν σου λέει τώρα πρόσφατα, α, μπορεί να την έχει αυτή τη δυνατότητα στο μέλλον, γιατί να μην το βγάλεις κατευθείαν, ναι, φίλε, και να γλιτώσει την αρνητική δημοσιότητα, τα αρνητικά σχόλια για την τιμή κτλ. Ναι, δεν, ναι, μπορώ να καταλάβω αυτές τις κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι κάνει έτσι επένδυση στα περιφερειακά και ίσως να συνεχίσει και να δούμε και άλλα προϊόντα. Κοίτα, για το VR2. Τώρα που τα πουλήθηκαν 600.000 λίρες σε 6 εβδομάδες, 8% περισσότερο από το VR1, τότε που τα είχαν πει το Μάιο. Ναι. Από τότε δεν έχουμε όμως τίποτα σε νούμερα. Και δεν θα έχουμε, να σας είμαι σίγουρος. Ούτε και νομίζω κάποιο Black Friday πακέτο ή έκπτωση βλέπουμε για το VR2. Ναι, δηλαδή... Το οποίο είναι και αυτό ακριβό, έτσι, προϊόν. Ακριβώς. Premium, βέβαια. Ναι, πολύ... Το συζητήσαμε και τότε δεν έβρισκα μεγάλο κίνητρο, έτσι. Κίνητρο, ναι, για να κάνεις αυτή την κίνηση. Δηλαδή το πρώτο VR στην ουσία πέτυχε, για να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, πόσο, 8-10 εκατομμύρια. Κάνεις την επένδυση. Δηλαδή τώρα ποια third party εταιρεία θα σου βγάλει τίτλο στο VR, με τα κόστη να αυξάνονται κιόλας. Πώς θα πάρει τα λεφτά της πίσω. Mm-hmm. Πώς θα το στηρίξει δηλαδή αυτό το μηχάνημα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εξαιρετική επένδυση από τη Sony. Το μηχάνημα είναι φανταστικό. Δηλαδή το λέγαμε και τότε να βγει, γιατί τα λεφτά του δεν τα ζητάει άδικα. Για τα headset που ειδικά τότε υπήρχαν στην αγορά, από τότε έχουν βγει και πιο καινούργια, και ακόμα και τώρα όμως παραμένει μπροστά με τις τεχνολογίες που φέρνει και το immersion. Είναι εξαιρετικό δηλαδή το προϊόν, και κάποια παιχνίδια που έχει βγάλει είναι εξαιρετικά. Είδαμε και στα βραβεία ότι στη VR κατηγορία όλα τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα στο PlayStation VR2. Έτσι, το Call of the Mountain, το Gran Turismo και τα λεφτά είναι εξαιρετικές εμπειρίες. Αλλά θέλει συνεχόμενη στήριξη, θέλει κάποια στιγμή γενναία πτώση τιμής, θέλει κάποια στιγμή και first party και μεγάλες third party κυκλοφορίες να έχει. Δηλαδή, αλλά όχι ότι και πάλι θα εκτοξευτεί και θα σου πουλήσει 50 εκατομμύρια κονσόλες. Αλλά να φτάσει στο 10 εκατομμύρια του PlayStation VR1, να το κάνει 15, να το κάνει 20, ξέρω εγώ. Όταν φτάσει κάποιο στιγμή το PS5 να έχει 100 εκατομμύρια πωλήσεις. Να πεις ότι κάτι έκανα. Έβγαλα ένα καινούργιο μοντέλο, διπλασίασα το μερίδιο αγοράς. Προφανώς πιστεύουν ότι μελλοντικά αυτή η τεχνολογία μπορεί να έχει θέση πιο mainstream, ας πούμε, στην αγορά. Αλλά προς το παρόν, δηλαδή, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 7-8 χρόνια από το πρώτο βιβλίο, από το 16. Ναι, νομίζω είχε βγει. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, και αυτοί επιμένουν. Δηλαδή δεν μπαίνει και ανταγωνισμός η Microsoft, δεν μπαίνουν στο χώρο, βλέπεις, δεν μπαίνουν άλλοι. Τι να πω, εντάξει, μακάρι να έχει καλύτερη πορεία, γιατί κάποια παιδιά επένδυσαν τα λεφτά τους και είναι, ναι, μεγάλο το ποσό. Και... Εμένα μου φαίνεται, ας πούμε, το παράδειγμα του Resident Evil 4, ας πούμε, το Gran Turismo, πώς έχει το VR mode, mm-hmm, δηλαδή το πιο εύκολο που μπορούν να κάνουν.
γιατί αποκλειστικό παιχνίδι να σου βγάλουν με μεγάλα budget και αυτά είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει ένα VR mode. Ναι. Το κανονικό παιχνίδι να στο δίνουν τζάμπα και ο Θεός βοηθός, αλλά... Και εδώ πέρα τώρα που θυμήθηκα, βέβαια, πάνε και μιλάμε για περιφερειακά, κολλάει πιστεύω, είναι ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε και την κυκλοφορία του νέου μοντέλου του PS5, το PS5 Slim, στην ίδια τιμή βέβαια, 5,5 κατοστάρικα, μικρότερο, ανανεωμένο ελαφρώς εξωτερικά, μεγαλύτερο εσωτερικό SSD, στα 1 terabyte, στα 860 νομίζω είναι αυτό που θα είναι για τα παιχνίδια, το υπόλοιπο θα είναι για το λειτουργικό, με αποσπόμενο drive, τα κλασικά για να έχει μια γραμμή παραγωγής, με μειωμένο κόστος πιθανότητα για τη Sony, ίσως και αυξημένο ποσοστό περιθώριο κέρδους για τη Sony, μιας και δεν έριξε την τιμή, ενώ συνήθως κάθε slim μοντέλο έβγαινε και με μια έκπτωση τιμής. Κολλάει και αυτό, το οποίο είναι το συνηθισμένο κύκλος στη Sony, το slim μοντέλο, και μετά και από την προηγούμενη γενιά και ένα pro μοντέλο ίσως του χρόνου. Βλέπουμε δηλαδή ότι... Εγώ δεν βλέπω μεγάλο λόγο, ας πούμε, να περιμένεις το slim και να μην πάρεις τώρα στις προσφορές το κανονικό μοντέλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό λέω, φαντάζει, είναι το συνηθισμένο βέβαια και αυτό μοντέλο της Sony, ότι το πρώτο PlayStation πάντα είναι και το πιο premium προϊόν, το πιο ολοκληρωμένο. Μετά όσο να είναι, πέφτει λίγο και τα υλικά και η ποιότητα. Εκτός από το PS1 που χαλούσαν ασύστολα. Καλά, ασύστολα. Αλλά και στο 2 και στο 3, ας πούμε, κάθε μετέπειτα slim μοντέλο, ναι, και στο PlayStation 4 πάντα ήταν και πιο οικονομικό. Και το Vita που και ήταν premium. Ναι, ναι, ναι. Με την οθόνη που την υποβαθμίσαν. Βέβαια, βέβαια. Και τελευταίο είναι φυσικά οι πωλήσεις. Η πορεία του PS5, παρόλα τα προβλήματα και την κρίνια που υπάρχει, δείχνει υπέρ επιτυχημένη. Συγκριτικά αντίστοιχα, παιδιά, με τα 3 χρόνια του PlayStation 4 π.χ., τα τελευταία νούμερα πωλήσεων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 αναφέρουν ένα νούμερο στα 46,6 εκατομμύρια τεμάχια, μόλις 800.000 λιγότερα από το PS4 την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Δηλαδή, ενώ το PS4 μέχρι τώρα θεωρείται υπερεπιτυχημένο, χρυσή εποχή, δεύτερη χρυσή εποχή μετά το PlayStation 2 για τη Sony, βλέπουμε ότι ακολουθεί κατά πόδας και το PS5. Και θεωρούν ότι και θα το φτάσουν και θα το ξεπεράσουν το PS4. Αυτό είναι ο στόχος της Sony. Αναφέρομαι ξανά ότι αυτό που είπες πριν, ότι στο τρίτο χρόνο κυκλοφορίας τόσο το PS3 όσο και το PS4 πουλούνταν στα 300 ευρώ, αρκετά φτηνότερα δηλαδή από ό,τι πουλείται τώρα το PS5. Αυτά. Ναι, αυτό είχα γράψει, αυτό που είπα πριν, ότι πουλάει μια ακριβότερη κονσόλα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το έχει καταφέρει, αλλά το θέμα είναι, είπαμε από εδώ και πέρα, πώς θα πείσει στον κόσμο που δεν θέλει να ξοδεύει τόσα πολλά λεφτά, που δεν είναι υψηλά ενασχολούμενος, να αγοράσει την κονσόλα. Εγώ στην Ελλάδα το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που βγήκα, ότι παρά τις προσφορές, όσους γνωστούς είχα, ρε παιδί μου, που δεν πήραν ακόμα PS5 και είχαν PS4, δεν αγοράσανε ακόμα PS5. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Γιώργο, νομίζω αυτά. Ότι καλύψαμε έτσι μια ενασκόπηση για το PS5. Δεν ξέρω αν θες. Ναι, άμα θες να πούμε δύο λόγια για το μέλλον, αυτό μπορεί να το αφήσουμε και για άλλη εκπομπή. Ξέρεις πώς παραδοσιακά κάνουμε αρχές. Για το μέλλον, τι να πούμε. Πώς θα αλλάξει η στρατηγική. Αυτό θα το δούμε τον Μάιο. Ναι. Παραδοσιακά παρουσιάζουν συμμετόχους στα μοντέλα τους. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτά τα live service. Μπράβο, ναι. Που ο Jim Ryan υπό την ηγεσία του είχε αποφασίσει. Για να τα ξαναθυμίσουμε, ότι 2 με 3 μεγάλες κυκλοφορίες το χρόνο ολονών, δηλαδή μίξη τα παραδοσιακά που ξέρουμε, live service και single player και τα λοιπά, καινούργια IP που λέγανε 50-50 μέχρι το 25, που αυτά θα είναι τα live service, τα καινούργια IP μάλλον, και τώρα δεν ξέρουμε πώς θα προσαρμόσουν το μοντέλο, πώς θα πάει, δηλαδή 88% ήταν τα παραδοσιακά παιχνίδια και 12% το οικονομικό έτος του 19, και το 25 θέλανε να το κάνουν 40-60 υπέρ το live service. Mm-hmm. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον θα αλλάξει. Θα το δούμε μέσα στο 24, μάλλον θα αλλάξει. Ναι, αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω. Εγώ ευελπιστώ να προσαρμόσω όντως το μοντέλο. Θεωρώ υπερβολή την τόση στροφή που κάνει στο live service games, το οποίο δεν είδαμε και καρπούς.
να λέμε την αλήθεια, να πεις ότι άξιζε οτιδήποτε. Οπότε εγώ θέλω να συνεχίσει το κλασικό, βέβαια το λένε και αυτοί, το συνεχίσουν, να συνεχίσει το κλασικό μοντέλο της Sony με τα μεγάλα single player εμπειρίες, τις blockbuster, τα IPs, να βγάλουν και καινούργια IP, να βγάλουν και sequel από τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Κάποια από αυτά να έχουν και multiplayer, δεν λέω, να δούμε και κάποια live service games από αυτά, αλλά όχι αυτή την υπερβολή που πάει να γίνει ξαφνικά. Δηλαδή να μην χάσουμε και την ταυτότητα των PlayStation παιχνιδιών που έχουμε αγαπήσει και να μην πέσουν σε αυτή την τρύπα, σε αυτή τη φούσκα που λέγεται live service games. Που όλοι τρέχουν και μετά βλέπουμε ο ένας μετά τον άλλο να κυρώνουν παιχνίδια για να πάρουν φοροαπαλλαγές. Ναι, δηλαδή και αυτό με τα live service το κάνανε πρώτοι, το έκανε ας πούμε το Fortnite το, και τα λοιπά, το Call of Duty, αλλά βλέπεις ότι λίγα, ελάχιστα, και είναι λογικό, ελάχιστα θα μείνουν στην αγορά με κόσμο που πρέπει να τον έχεις engage συνέχεια και να μένει εκεί και να σου πληρώνει τα μικροτρασάξια και τα λοιπά και να μην μπαίνεις μέσα στην τελική. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Και άλλες οι third party εταιρείες, πολλά live service θα ακυρώνονται. Είδαμε, ξέρω εγώ, τη Sega νομίζω ήταν. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που πραγματικά μετά από χρόνια θα έχω μεγάλη περιέργεια να δω το αποτέλεσμα. Δηλαδή και να κάνουμε έτσι απολογισμό, τέλος της γενιάς, για το τι λάθος ή τι σωστές κινήσεις γίνανε, τι λέγαν τότε, τι βγάλανε, τι παίξαμε, τι δεν παίξαμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ανησυχώ λίγο, είναι η αλήθεια. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Και πάρα πολύ προσωπικά μιλώντας για τα παιχνίδια που παίζω και γενικότερα. Είναι παραδοσιακή ή μεγάλη. Ναι. Και γενικότερα το που πάει η βιομηχανία. Δηλαδή αυτή η πίεση του να είναι τα παιχνίδια όλα ατελείωτα και ατέρμονα, να μπαίνουν μέσα οι παίχτες να αφιερώνουν εκατοντάδες ώρες συνέχεια. Το θεωρώ πολύ, δεν ξέρω, κατά φαντασία σενάριο και όλοι να ζητάνε το ίδιο και ποιος πρώτα. Πραγματικά ζορίζει όλο αυτό, γιατί βλέπουμε και πολλές απολύσεις, κλεισίματα στούντιος, άρνηση, το να φοβούνται να επενδύσουν σε κάτι νέο, σε κάτι καινούργιο κτλ. Νομίζω αυτή η στόχευση, ας πούμε, στο live service έχει να κάνει να φέρουμε μικρότερες ηλικίες στο gaming, ναι, που να ασχολούνται παραπάνω. Δηλαδή δεν απευθύνεται σε εμάς, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή. Βλέπουν και ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου τους, π.χ. από το PlayStation Store, είναι στα Microtransactions και στα Season Pass και στα λοιπά. Οπότε σου λέει. Ναι, αλλά τα κάνουν, ναι, ελάχιστα παιχνίδια. Το FIFA, ας πούμε, το Call of Duty και αυτά. Εντάξει, αυτά είναι μεγαθύρια, ρε φίλε. Δεν μπορείς να τα φτάσεις έτσι εύκολα. Ναι, βέβαια. Τι να πω. Μεγάλο ενδιαφέρον, θα πω εγώ, το μέλλον. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και άλλες ανασκοπήσεις στα επόμενα χρόνια του PlayStation 5. Στην ουσία, ναι, κάναμε πέρσι, τα είχαμε πει λίγο πιο προσωπικές εμπειρίες, ρε παιδί μου, τώρα κάναμε μια πιο εμπαριστατωμένη ανάλυση, θα πω. Mm-hmm. Νομίζω είμαστε στο 1 τρίτο της γενιάς. Ναι. Δηλαδή, κάποτε θα έλεγε στα 3 χρόνια στην εποχή του PS1 ότι είμαστε στη μέση της γενιάς. Νομίζω τώρα θα μακραίνει λίγο και ο κύκλος ζωής της γενιάς και αυτής. Ναι. Δηλαδή, το PS4 έφτασε 10 χρόνια, μέχρι τα 9 χρόνια είχε σχεδόν τα πάντα. Δεν σου έδινε και μεγάλους λόγους να πας παρακάτω. Νομίζω κάτι παρόμοιο θα γίνει και με το γενιά του PS5. Ναι. Δηλαδή, όποιος σκέφτεται τώρα, είδε στέση κοροϊδευτικά που σε μια διαφήμιση μεγάλου καταστήματος που έλεγα θα περιμένω να πάρω το PS6 το 25. Ναι, ναι, ναι. Και τον έλεγε περίμενε το 7, εσύ το PS7 το 28. Ωραία το να πάρεις. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι το 27. Ξέρω εγώ, 27-28, πότε να βγουν η καινούργια γενιά. Ναι, τόσο, κάπου εκεί 28. Έχεις 5 χρόνια γεμάτα, ρε παιδί. Ναι. Γεμάτα, να παίξεις ατελείωτα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Μια χαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Κρατήσαμε και το βιντεάκι στη μια ώρα. Εκεί που θέλαμε, δηλαδή, για να μην μακρηγορήσουμε. Να μας πούνε τα παιδιά κάτω στα σχόλια απόψεις για τα 3 χρόνια PlayStation 5. Πώς τους φαίνεται σε σύγκριση με άλλες γενιές. Το πώς έχουν χαρεί την κονσόλα τους σε παιχνίδια, τα συν, τα πλήν, τιμές, κυκλοφορίες, όλα αυτά που συζητήσαμε με τον Γιώργο. Να γίνει και μια συζήτηση κάτω στα σχόλια. Να πω εγώ κάτι, ναι, να σε ρωτήσω τελευταίο. Γιατί θυμάσαι, είχαμε κάνει μια εκπομπή ranking the PlayStation που βάζαμε βαθμούς. Βάλε μου ένα βαθμό στο PS5 τα 3 χρόνια, ρε παιδί μου. Είναι ένα ικανό πλέον χρονικό διάστημα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι λίγο ο τελευταίος χρόνος με προβλημάτισε όσον αφορά κυρίως τα first party, αυξήσεις τιμών, PS Plus, το ένα το άλλο. Με τι κλίμακα να το βάλω, με κλίμακα το 10 ή 10, ABC 10. Και τα λοιπά. Εγώ επειδή τα είδα, θυμήθηκα, είχα βάλει 8 στο PS1, ζούλα τις ψηλότερες, 8,5 στο PS4 και 9 στο PS2.
δικιά μου η προσωπική βαθμολογία. Κοίτα, για τα πρώτα τρία χρόνια βλέποντας τα συνολικά, νομίζω ότι στο PS5 θα έβαζα ένα 8 με 8,5. Δηλαδή το θεωρώ. Εγώ 8, 8 θα το έβαζα. Τα θεωρώ πολύ βάση ικανοποιητικά. Δηλαδή και τα παιχνίδια που έχω παίξει τώρα, μιλάω για το σύνολο, έτσι. Και από first party και από third party. Από κυκλοφορίες και τα λοιπά. Το 23 βέβαια μας έσωσε πάρα πολύ. Γενικότερα, σαν εμπειρία, θεωρώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ την κονσόλα. Ότι ναι, δεν είδαμε τα άλματα, τα τεχνικά, τα τεράστια, στα γραφικά κυρίως. Αλλά όλη η εμπειρία χρήσης και στα παιχνίδια και στο UI και τα λοιπά, ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ την κονσόλα. Και στην ποιότητα της απεικόνησης και αυτά που έφερε με το VRR, τα 4K και τα λοιπά, όλα όλα, νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ την κονσόλα και σε σύγκριση με τα πρώτα τρία χρόνια του PS4, νομίζω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μου έχει δώσει πολύ καλύτερες εμπειρίες. Με τα συν και με τα πλήν. Κάπου εκεί κυμαίνουμε, ναι. Στο 8-8,5. Τα είπαμε. Ας μας γράψουν και από κάτω. Θα κάνουμε και κανένα poll στα social, έτσι να έχει λίγο χαβαλέ υπόθεση. Αυτά. Μια χαρά το PS5, εγώ νομίζω. Και εγώ έχει νομίζω ακόμα ότι πολλά χρόνια ζωής. Θα ευχαριστηθούμε. Το μόνο που θα ήθελα ήταν να μην είχαμε τόσες αυξήσεις στις υπηρεσίες, που δυστυχώς τις κάναν όλοι. Και θα ήθελα και το PS5 πλέον να παίζει κανένα εκατοστάρικο κάτω, να σου πω την αλήθεια. Να κειμενόμαστε δηλαδή έτσι στα πρότυπα των προηγούμενων γενεών. Εκεί θα ήθελα κάποιες διορθώσεις να γίνουν. Δυστυχώς. Και η Sony βέβαια, αλλά και όλοι οι άλλοι θέλουν, δεν θέλουν, λίγο το όλο κλίμα, παιδιά, νομίζω ότι δεν ευνοεί να γίνουν τέτοιες διορθωτικές κινήσεις. Βλέπουμε, πας σε ένα σούπερ μάρκετ και 20 ευρώ δεν σου φτάνουν να πάρεις τίποτα. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα να σου πω πέρα από την κονσόλα, γιατί την αγοράζεις μία φορά, ρε, μία θα τα δώσεις στα 4.30. Οι τιμές των παιχνιδιών είναι που καίνε, ρε, ναι, ναι. Πιο πολύ. Αυτά. Φιλάκια. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε. Bye bye. Γεια σας. Yeah.